το πιστεύω. Δεν το τι πιστεύω. Ώρα είναι. Τι κάνω, Μανώλη. Τι ώρα είναι. 9:20. Κάθε φορά που κοιμάμαι μαζί σου ξυπνάω πτώμα. Πού πας τώρα. Να σου γαλήσω την είσοδο. Δεν πρόλαβα. Έλα μωρέ, μείνε λίγο ακόμα στο κρεβάτι. Να μείνω. Να σου πω, θα πας να σμικαρίσεις εσύ, ε. Μαζί να μείνουμε, νοούσα. Μαμά, ο Τάκης και εγώ παντρευόμαστε. Μπράβο, γλυκιά μου. Στον μπαμπά σου το είπες? Όχι, θα τον πάρω μετά. Παντρεύεσαι? Γιατί? Με ποιον? Εσύ με ποιον λες, ρε μπαμπά, με τον Τάκη βέβαια. Καλά, κάνε ό,τι θες. Αλλά οπωσδήποτε με προγαμιαίο συμβόλαιο. Αχ, δεν ξέρω, ρε μπαμπά. Ξέρω εγώ. Αχ, είμαι σίγουρη ότι θα ζήσετε πολύ ευτυχισμένοι. Είναι τόσο καλό παιδί. Στην αρχή όλα είναι αγάπες και λουλούδια. Μετά γίνεστε από δύο χωριά και στο τέλος σου παίρνουν ό,τι έχεις και δεν έχεις. Μην κοιτάς τι έγινε με μένα και τον πατέρα σου. Εσείς είστε άλλο. Θυμήσου τι έγινε με μένα και με τη μάνα σου. Με ξεβράκωσε με το διαζύγιο. Ο Τάκης είναι ο άντρας της ζωής σου και σε λατρεύει ο χρυσός μου. Δεν έχω κάτι με αυτόν τον Τάκη. Απλώς νομίζω ότι σου πέφτει λίγο. Καλά, μαμά, θα τα ξαναπούμε. Αν χρειαστείς βοήθεια σε κάτι, πάρε με, εντάξει. Προγαμιαίο συμβόλαιο, Λουκία, άκου που σου λέω να πας στο δικηγόρο μου. Εντάξει, μπαμπά, θα δω. Άντε, σ' αφήνω, φιλιά. Ποιος ήταν? Ο μπαμπάς μου. Του μίλησες για το γάμο, τι λέει? Χάρηκε. Χάρηκε πάρα πολύ. Α, ναι. Ναι. Ο πιο τρομακτικός σειράς όλων των εποχών είναι ο Φρέντι Κρούκερ. Τι λες ρε, ο εξολοθρευτής τον έχει για πρωινό αυτό. Και το Alien ρίχνει μια ροχάλα στον εξολοθρευτή και τον λιώνει. Εσύ τι λες, ποιος είναι ο πιο τρομακτικός? Μητσοτάκης, μακράν. Γεια σας. Τι καρναβάλια είναι αυτά? Ο Τζίμις έχει μέρα τρόμου. Όλα τα θρίλερ σε μισή τιμή. Ωραία, θα πάρουμε. Βάλε κανένα 2 κιλά. Α, όχι, Μέρη, εγώ φοβάμαι. Μου θυμίζει την ιστορία που μας έλεγε ο μπαμπάς. Πια ούτε το ουίσκι του το σύστησε ο γιατρός. Όχι, καλέ, την ιστορία της Σοφίτας. Παναγία μου, ανατριχιάζω. Ποια Σοφίτας, της δικιάς μας? Πολύ παλιά στην πολυκατοικία μας, ο Θυρωρός τρελάθηκε και έκαψε το σπίτι. Άρε, Θυρωρέ. Ποιος ξέρει, δεν θα του είχαν κάνει συμβόλαιο γι' αυτό. Καλέ, δεν είναι αστείο. Βγάλανε όλους τους ενίκους έξω, εκτός από ένα ζευγάρι που έμενε με την κόρη τους στη Σοφίτα. Τα πτώματά τους δεν τα βρήκανε ποτέ. Και όταν το έμαθε ο Θυρωρός, αυτοκτόνησε στο Θυρωρείο. Στο Θυρωρείο βρήκε, δεν έβγαινε έξω στον δρόμο. Μερικοί λένε ότι μετά από χρόνια ακούγανε κραυγές μικρού κοριτσιού. Εσύ το άκουσες ποτέ? Όχι, αλλά. Ε, τότε τι μιλάς, τι μιλάς? Δεν σου είπε μωρή ο Μπαλαφούτσης να μην τη πεις πουθενά αυτή την ιστορία? Άντε, προχώρα. Να πάρω αυτές, ε. Α, δεν το πιστεύω. Βρήκα τον Αμερικάνο ζήκολο. Φοβερή ιστορία. Είστε να την κάνουμε ταινία? Ναι. Πάρε το σπίτι και τηλέφωνο. Εμείς θα τη γυρίσουμε, ρε. Εγώ θα σκηνοθετήσω και οι ένικοι θα παίξουν. Ναι, αλλά δεν θα θέλουμε. Ο καλύτερος ηθοποιός είναι αυτός που δεν ξέρει ότι παίζει. Τζίμις. Αυτό το σύστημα έτσι μίλησε τον ένα και έτσι μίλησε τον άλλον. Καθόλου δεν μου αρέσει. Θα να τα πει στη μάνα σου. Δική τη ιδέα ήταν. Ούτε εγκόμενος μου αρέσει. Ναι, αλλά είναι ματσωμένος και κάθε φορά μου έρχεσαι με δωράκια. Νωρίτερα ήρθε η ακατανόμαστη. Μια φορά στην ώρα της δεν μπορεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μαμά, να είμαστε λίγο έτσι πολιτισμένοι. Καλώς τα. Καλώς τες. Γεια. Μόνο λίγο γρήγορα, γιατί έχω διπλοπαρκάρει. Κωστή, πήγε στη μαμά. Δεκάδες στον μπαμπά, γλυκιά μου. Γεια σου, ξανθώ ψηλά. Είσαι καθυστερημένο. Κάνε μου τη χάρη. Μη μου τη χαλάσεις αυτούς τους 6 μήνες. Τι λες, ρε! Δεν είναι καλός πατέρας ο γιος μου! Μάμα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μην πέφτεις στην παγίδα της. Δεν είμαι καλός πατέρας εγώ. Κώστη, πες της. Ξέρω εγώ, ρε μπαμπά, αφού όλο λείπεις. Καλά λέει το παιδί. Μάνα. Μην τα ακούσα αυτά, ρε δέκα μου. Εμείς οι δυο θα περάσουμε καταπληκτικά.
Θα δούμε. Μαμά, μην αφήσει τον Αντώνη να τα φτιάξει με άλλη. Μια ανησυχείς, μωρό. Άρχισε να σου κάνει νερά ο γκόμενος. Δεν είναι ο δικός μου. Της Ρεβέκας είναι. Έχει Ρεβέκα γκόμενος, αυτή είναι ηλικία. Εντάξει, ένα αθώο φλερτ με το γιο των γειτόνων μας είναι. Δεν είναι αθώο. Και όταν μεγαλώσω θα τον παντρευτώ. Γιατί είναι ωραίος και έχει λεφτά. Ξύπνια η εγγονή μου. Μα σε παρακαλώ να μην σχολιάζεις. Αυτές είναι οι αρχές που δίνεις στο παιδί. Δεν τις δίνω εγώ, μόνη της τις παίρνει. Άλλωστε δεν είναι καμιά χαζή. Μάτια έχει και βλέπει. Δίκτυ ευθείας 155 έχει. Ακούς βλαμμένο, 155. Ναι, αλλά στους τούμπους. Έλα. Ηρεμήστε. Έλα εδώ να σε χαιρετήσω. Να προσέξεις, ναι. Να προσέξεις. Έλα, λεβέντη μου. Μανάρι μου. Μην ξεχάσεις τη γιαγιά να την παίρνεις τηλέφωνο. Θα με παίρνει. Έλα, αρκετά με τα φιλιά, πάμε. Πάμε, μην με ξεχάσεις, ε. Πέρνα με τηλέφωνο. Τη γιαγιά, ε. Έλα, αγάπη. Έλα, κάθισε. Κοίταξε την, μωρέ, κοίταξε την πως μεγάλωσε. Σε λίγο θα τις βάλουμε και σουτιέ. Λοιπόν, πριγκιπέσα, τι είναι, ε? Δεν μ' άρεσε αυτό το σπίτι. Και δεν κοιμάμαι με τη γιαγιά. Ρεβέκα. Λοιπόν, εκείνη είναι η πρώτη σκηνή. Τα έχεις μάθει τα λόγια σου. Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω καλά. Τι γράφεις, λοιπόν, λες, ενώ καθόμουν στη θαλπορή της μοναξιάς μου, ξαφνικά από τη μυστηριώδη πόρτα της Σοφίτας οι ανατριχιαστικές κραυγές ενός μικρού κοριτσιού έσχισαν την εκοφαντική, μωρέ. Εκοφαντική σιωπή. Αφού δεν καταλαβαίνω τι λέει, πώς θα τα μάθω. Να τα μάθεις, Μανώλη. Πρωταγωνιστής έκανα τρομάρα σου. Τι άλλο θες. Ναι, ρε Τσιμάκο, σε ευχαριστώ που μεγάλωσες πρωταγωνιστή. Αλλά δεν πάει. Τη μάνα μου! Όχι, την κυρία Μαργαρίτα. Όχι, την κυρία Μαργαρίτα. Έλα, θα τα χάψω εύκολα. Δεν θέλω να πάρω τα γράμματα. Κυρία Μαργαρίτα. Πώς είσαι, παιδί μου. Χαλιά. Ενώ στην πόρτα της σιωπής της μοναξιάς μου η ανατριχίλα της Σοφίτας έσπασε με εκοφαντικό τρόπο. Τι λες, μωρέ. Ενώ στην θαλπορή της μοναξιάς μου άκουσα μια σιωπή που ανατριχιασε. Ας το καλό. Εγώ καθόμουν και καθάριζα τις σκάλες όπως κάθε μέρα. Και ξαφνικά ακούω από την πόρτα της Σοφίτας κραυγές ανατριχιαστικές ενός κοριτσιού μικρού αυτού που κάηκε πριν από τόσα χρόνια. Μανώλη, μήπως στη θαλπορή της μοναξιάς σου παίρνεις λιγμένα. Όχι, κυρία Μαργαρίτα, εγώ κάνω γενική διατροφή, βιολογικά προϊόντα και τέτοια. Αισθάνομαι όμως. Μία ψυχή δραπέτευσε και ήρθε κοντά μας. Μου μίλησε. Και τι σου είπε. Μου είπε. Και. Τι σε κλαμάρες είναι αυτές, μου λες, με κάτσε να τριχιάζω μη! Κυρία Μαργαρίτα, ζουν ανάμεσα μας. Μας παρακολουθούνε! Οι νεκροί. Και τι θέλουν? Θέλουν να μας πάρουν μαζί τους. Αυτό δεν θέλουν συνήθως οι νεκροί. Άντε ρε, σταμάτα, τσουτσούρες η τρίχα μου. Κυρία Μαργαρίτα, εγώ σας προειδοποίησα. Τώρα καλή τύχη. Δεν με αφήσει. Καταπληκτικός δεν ήμουνα. Με τα Όσκαρ. Ευχαριστώ. Μανώλη. Χάλια ήτανε. Δεν ξέρω. Υπερπαίζεις. Κάτσε ρε φίλε, για νεκρούς μιλάμε. Δεν θα μας πιστέψει κανείς, Μανώλη. Εγώ πάντως σου λέω πως η μητέρα μου κατορρύφθηκε από το φόβο της. Ωραία. Να τον δεις αυτό στον ύπνο σου. Σου τραβήξει φαλιά, μην ξέρεις αυτού δες. Θανάση! Πρέπει να μιλήσεις στο Μανώλη. Προσπάθησε να με τρομάξει. Τι! Δεν πιστεύω να κάνει τίποτα ανήθικο. Δεν πιστεύω να σου επέδειξε τίποτα. Όχι, δυστυχώς δεν μου επέδειξε τίποτα. Θέλω να πω ότι προσπάθησε να με τρομάξει με τις φωνές ενός πεθαμένου κοριτσιού. Ποιο κοριτσιού? Μανώλη, που κάηκε στη Σοφίτα. Το βλαμμένο, που τι θυμήθηκε αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, θα το εξηγήσω, θα μην τη διαδίδει πουθενά σε κανένα μέσα στη. Δηλαδή είναι αλήθεια. Έλα τώρα, αγάπη μου, δεν είσαι εσύ για αυτά τα πράγματα. Θανάση, κάει και κάποιο κορίτσι στη Σοφίτα, ναι ή όχι? Τώρα, εντάξει, τι να σου πω, δεν βρέθηκε το πτώμα. Και πώς συνέβη αυτό? Πού θες να ξέρω, αυτό έγινε πριν από 70 χρόνια. Και γιατί ήρθε τώρα το φάντασμα για να μας πάρει? Τώρα του τη βάλεσε, τώρα ήρθε. Λογαριασμό θα μας δώσει. Μπορεί να χάσει την αίσθηση του χρόνου. Σε παρακαλώ τώρα, αυτά δεν είναι για σένα. Δηλαδή, αυτά είναι για ανθρώπους χαμηλού επίπεδου. Σε υψηλού.
Κοίταξε, μην αγχώνεσαι. Το προκαμείο συμβόλαιο είναι κάτι συνηθισμένο τελευταία. Ναι, δεν είναι και τόσο ρομαντικό. Η αποθέωση της πεζότητας είναι. Συγγνώμη. Είναι πολύ πρακτικό. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Αν θέλεις, μπορώ να σου φτιάξω εγώ ένα συμβόλαιο για να το συζητήσετε με τον Τάκη. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Τίποτα. Πάω. Η τολμηρή είναι όλο και λιγότερη. Καλά, τι κάνεις, μου λες. Η κοπέλα πάει να παντρευτεί τον αγαπημένο της και εσύ τις βάζεις ιδέες. Ναι, ναι. Απ' τις αγάπες ξεκινάνε όλοι και στο τέλος καταλήγουν να τσακώνονται για το χαλάκι της πόρτας. Δηλαδή, αν εμείς παντρευόμασταν, θα με έβαζε να υπογράψω προγαμιαίο συμβόλαιο. Εμείς δεν μπορούμε να παντρευτούμε. Με τον κατάλληλο δήμαρχο μπορούμε. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Λέω, αν θα με έβαζε να υπογράψω προγαμιαίο συμβόλαιο. Νομίζω ότι αυτό είναι το δίκαιο. Ό,τι είναι δικό σου, έτσι δεν είναι? Πολύ καλά. Θυμώσες τώρα? Εγώ καθόλου. Ό,τι είναι δικό σου, είναι δικό σου. Δικό σου. Δικό σου. Και αυτό. Και αυτό. Και σήκω από το καναπέ. Είναι δικό μου. Έλα, φίλοι μου. Μέρι, πάω για ψώνια. Πήρες και πατατάκια. Αυτά παχαίνουνε. Άμα βγω με τον Μπρατ Πίτ, ας μη μου κάτσει. Εντάξει. Καλά, έλφη. Φιέλα. Κάτσε κάτω. Κάτω, καλή, κάτω! Μέρι! Μέρι! Φάτο, Παναθεμάσαι για εγγονή. Μη με βασανίζεις. Όχι, έχει πολλά λιπαρά. Και σένα τι σε νοιάζει? Οδοντογλυφίδα είσαι. Η μαμά λέει ότι μάθατε αυτό που τρώμε. Και αυτή τι τρώει κι είναι έτσι? Κινίνα! Δεν γίνεται σήμερα, αφού σου είπα, ρε παιδί μου. Έχω τη μάνα μου στο νοσοκομείο. Τ' άκουσα αυτό! Κουνήσου από τη θέση σου, γρουσούζι! Τι να σου πω, ρε Σιανίτα, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, πήγαινε με τον άντρα στο σινεμά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σου τηλεφωνήσω αύριο, εντάξει? Άντε, φυλάκια. Αποστόλη, κάνε κάτι. Κάνε κάτι με τη μικρή. Θα μου ανέβει το ζάχαρο. Δεν φταίω εγώ που τρώσα ιδίες. Εάν δεν φας το φαΐ σου, θα μείνεις εκεί μέχρι το βράδυ. Κακομαθημένη. Τι θα κάνουμε, Αποστόλη? Έλα, έλα, μην αγώνεσαι. Θα δω και θα σου πω. Πώς να γίνεται σωστός πατέρας. Κεφάλαιο πρώτο. Το παιδί σας, αυτός ο άγνωστος. Δεν θες να πεις ότι το φάντασμα έσπρωξε το καροτσάκι? Μη λες φάντασμα, να χαρείς. Και αφού το έσπρωξε, γιατί δεν και τη λίστα με τα ψώνια να πάει να ψωνίσει, να μην κουράζει εσύ? Θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε όλοι. Άρα μωρέ, άρα. Εγώ πάντως κάποιες νύχτες ακούω κάποιες φωνές. Γιατί κοιμάσαι με το ραδιόφωνο κατά από το μαξιλάρι. Και εγώ κάτι ακούω σαν βογγητά γυναίκας, αλλά όχι πολύ συχνά. Αυτή είναι η Μαργαρίτα που μπαλαμουτιάζεται με την αφεντομουτσουνάρα του. Όχι πολύ συχνά. Θανάση, φωνάζω εγώ. Δεν γίνεται και το θέμα μας τώρα. Τι εννοείς όχι πολύ συχνά? Θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε. Ζουν ανάμεσά μας. Καλά, έτσι και ζουν ανάμεσά μας, θα τους βάλω να πληρώσουν και νόχιστε. Δεν είναι αστείο, δεν είναι αστείο. Κάποιος αόρατος κούνησε το καροτσάκι μου. Τι λένε, βασιλική, κούνησε το καροτσάκι. Κάποιο ρεύμα θα χτύπησε τώρα εκεί πέρα και θα πέρα. Έλα, σιγά, έχει κάνει μαζική αυτή υποβολή. Πάμε και αύριο, το έχουμε ξεχάσει. Αν ζούμε μέχρι αύριο. Θανάση, ζήκετε μου! Έβαψε μου λογατικία! Έβαψε μου λογατικία! Τα μάτα, δεν θέλω ιστορίες! Στην πάντη κατοικία μας δεν συμβαίνει τίποτα, το ανεξήγητο! Μήπως κάνω κακού να κάναμε ένα εφιέλαιο? Εγώ πάντως δεν είναι ο δεκάρας! Πώς να γίνεται σωστός πατέρας, κεφάλαιο δεύτερο. Ο σωστός πατέρας δείχνει κατανόηση και δεν χάνει την υπομονή του. Κάντε διάλογο με το παιδί σας. Ρεδάκα μου, γιατί σου γραφείς αγάπη μου στο τραπέζι και όχι στα χαρτιά? Για πού τα έχουμε τα χαρτιά? Τα χαρτιά χάνονται. Το τραπέζι θα μείνει εδώ. Ναι, κούκλα μου, αλλά όταν ζωγραφίζεις τα έπιπλα, χαλάνε. Γιατί? Δεν ζωγραφίζω καλά. Δεν είπα αυτό. Απλώς. Κυρία βραβείο σχολείο για τη ζωγραφική. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως. Όταν μεγαλώσω, θα γίνω ζωγράφος. Και αυτό το τραπέζι είναι αηδία. Γι' αυτό δεν ζωγραφίζω. Θα με αφήσει να κάνω διάλογο επιτέλους. Μη μου φωνάζεις, γιατί μπορεί να πάθω ψυχολογικό τραύμα. Αυτό λέει το βιβλίο σου. Και με ποιο δικαίωμα διάβαζες το βιβλίο μου? Θέλω να πω. Έπρεπε να με ρωτήσεις πρώτα. Δικό μου το βιβλίο. Στη μαμά, δεν έχουμε δικά σου και δικά μου. Εδώ όμως έχουμε. Αποστολή, μη μου φωνάζεις. Εντάξει. Εντάξει, έχεις δίκιο, δεν θα σου ξαναφωνάξω. Αλλά σε παρακαλώ, βρε αγάπη μου. Να με λες μπαμπά. Ό,τι θέλω θα κάνω.
Το πλήρωσες ακριβά αυτό το βιβλίο? Ήταν προσφορά με κάτι γάλατα. Εγώ, παιδιά, είμαι προνοητική και τα μάζεψα τα ρουχαλάκια γιατί δεν ξέρω. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Χαμός θα γίνει. Φοβάμαι ότι ο Τάκης δεν θα δει με καθόλου καλό μάτι το προγαμείο. Γιατί να μην το δει? Γιατί εκείνος έχει τα λιγότερα χρήματα. Όχι, παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουν απόφαση. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Εμείς κάνουμε κουμάντο πια. Και αμαλάκι, τους πατάμε και κάτω. Καλά, χαλάρωσε εσύ. Δεν είναι δικό σου το θέμα. Είναι, αγάπη μου, και δικό μου και δικό σου και δικό της. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μας παρατάνε και μας παίρνουν και τα λεφτά. Έχεις εσύ λεφτά? Εγώ δεν έχω λεφτά. Για τη Λουκία μιλάμε τώρα. Ανησυχώ. Μήπως προσβληθεί και αλλάξει γνώμη για το γάμο. Κοίταξε να δεις. Ωραίο πράγμα είναι ο γάμος, αλλά και τα διαζύγια έχουν γίνει πιο πολλά και από τις μύγες τον Αύγουστο. Τι δηλιακά που μου τα λέτε, ρε κορίτσια. Εμείς, Λουκία μου, θέλουμε να είσαι προετοιμασμένη για όλα. Αχρίαστο να είναι, αλλά θα το κάνεις το προγάμιο σου. Άντε, να το κάνω. Πάρε το Χρήστο. Όχι! Α, τι όχι, μωρέ πάλι! Εγώ θα το πάρω. Είναι δεν είναι γκέι. Και ο Θεός το λέει. Έρχεται. Γεια σας. Γεια σας, Σούλα. Μανώλη! Ε, Μανώλη! Τι είναι αυτό? Πα-πα-πα, κοίτα, σύχαμα! Αυτή δεν κούκλα, είναι πανούκλα! Ουχ, είναι και γκαβό! Πα-πα-πα, καλούρια! Κρίμα το που θέλετε! Έλα, Μινώ! Πετρό! Πετρό! Ρε, αμπαλέ, ρίξε καλύτερα. Εντάξει, ρε, τι θες, δεν είμαι και ο Κατσιώδης. Λοιπόν, τώρα κοίτα την καλή. Και αφού ήταν στα σκουπίδια η κούκλα, πώς βρέθηκε εδώ? Μπορεί. Λες να ανέβηκε μόνη της. Θανάση μου, δεν είμαι τρελή. Την είδα. Είσαι σοβαρή? Φτάνει η κούκλα να πατήσει το κουμπί του ασανθέρ και να έρθει να κάτσει στον καναπέ. Θανάση, μην κοροϊδεύεις το πνεύμα, γιατί θα εκνευριστεί και θα αρχίσει να ρίχνει μπάτσες. Το μόνο πνεύμα που υπάρχει σε αυτό το σπίτι είναι το πνεύμα του παραλογισμού. Σταματήστε λοιπόν όλοι εδώ μέσα. Μην γίνουμε με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων. Άντε, πρέπει. Ξέφυγα λίγο τα κοντινά έργα μου το. Το διαμέρισμα είναι στο όνομά σου, έτσι? Ναι. Ούτε ένα καρφί να μην βάλεις στον τοίχο, Τάκης. Γράφτο. Και να βάλεις όρο να το κάνουν τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Σε όλες τις τάσεις. Ρε κορίτσια, μην το ξεφτυλίσουμε και τελείω. Για αυτό το θέμα χρειάζεται άλλο συμφωνητικό. Μωρή, γράφτο εκεί πέρα εσύ. Θα το υπογράψεις, δεν θα το πάρει χαμπάρι. Γράφτο. Και αν έχει πρόβλημα ανικανότητας, να της δίνει αποζημίωση. Και αν δεν ανεβάζει το καπάκι στη λεκάνη και αφήνει τρίχες στην πανιέρα, να χάνει την κηδεμονία των παιδιών. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι συνομωτείτε εδώ πέρα? Τίποτα, αγάπη μου. Τα κορίτσια μου βοηθάνε να οργανώσω τη δεξίωση. Ποια δεξίωση, δεν είπαμε θα κάνουμε κάτι λιτό, απλό και απέριτο? Ναι, μια απλή λιτή και απέριτη δεξίωση. Και ο Χρήστος έχει ένα ξάδερφο που έχει ένα catering και θα με λάβει το μπουφέ. Ναι, ναι, και τώρα εγώ έψαχνα τον τιμό καταλογό του. Του ξάδερφου. Θα σαρώσω όλα τα βραβεία στο φεστιβάλ. Θα γίνω ονοματάρα, θα γίνω. Έρχονται τα θύματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς τι έργο είδατε? Η νύχτα των ζωντανών νεκρών. Εγώ τον εξορκιστή. Εγώ τον Αμερικάνο ζυγκολό. Καλέ, αυτό δεν είναι ταινιατρό μου. Τι το λες, ο Ρίτσαρντ γύρισε στα νιάτα του και νεκρούς ανάστενε. Εσύ, μαμά, τι είδες? Εγώ τίποτα, παιδί μου, δεν είδα τίποτα. Έτσι για παρέα ήρθα. Δεν αισθάνομαι καλά μόνη μου. Και τι συμπέρασμα βγάλατε? Οι πεθαμένοι όταν ζωντανέψουνε δαγκώνουν. Εγώ λέω να φέρουμε έναν παπά να μας διαβάσει. Εγώ λέω να πάμε σε κανένα γραφείο να βρούμε κανένα συνοδό κυριών. Καλά κάνετε πλάκα εσείς, δεν ξέρετε με τι έχετε να κάνετε όμως. Δεν ήθελα να σας το πω. Μου εμφανίστηκε το πνεύμα του θυρωρού. Και πώς ήτανε? Μελαχρινός ήτανε. Και κολυμπούσε στο αίμα. Κρεμάστηκε, βρε, πώς το κολυμπούσε στο αίμα? Μπορεί να μην είδα καλά. Μες στην τρομάρα μου κι εγώ. Και μου μίλησε. Και
Τι σου είπε? Να καθαρίζει και τις γωνίες. Όχι μόνο όσα βλέπει πεθερά. Ναι, ναι, γελάτε εσείς. Να δω απόψε πώς θα κοιμηθείτε. Δυστυχώς μόνες μας. Πώς να γίνεται σωστός πατέρας, κεφάλαιο τρίτο. Αντίστροφη ψυχολογία. Πες το παιδί σου το αντίθετο από αυτό που θες να κάνει. Ναι, για να κάνει αυτό που θες. Να σου πω, σου είπα ότι δεν θέλω να κοιμηθώ με τη μαμά σου. Εγώ γιατί κοιμόμουν με τη δικιά σου? Θέλω να πω. Δεν πειράζει, βέβαια μου. Δεν πειράζει. Α, κοιμηθώ εγώ με τη γιαγιά. Δεν μπορείς να διανοηθείς πόσο καλά περνάω με τις ιστορίες που μου λέει. Εσύ, αν θες, μπορείς να με κοιμηθείς στο δωμάτιό μου. Ε? Τι λες? Αν συνεχίσεις να διαβάσεις αυτό το βιβλίο, το βλέπω να μας ξεσπιτώνει η μικρή. Μανά, άμα ροχαλίσεις έτσι, η αντίστροφη ψυχολογία σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εγώ ροχαλίζω, άμα δεν θα είμαστε καλά. Εγώ κοιμάμαι σαν μπουλάκι. Πάντως, εμένα αυτό για πτηνό δεν μου φαίνεται. Τι κάνετε, κύριε Παλαφούτη? Μια χαρά, κύριε Σπύρο. Περπατάμε, έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε πει σε πρόγραμμα. Τι έγινε? Άλλη λέει ή κανένα σπονδικό έφαγε τα καλώδια? Είναι κανείς εδώ? Ποιος είναι? Είδες χόληψη από κανά? Μέρι! Μέρι! Τρέχα! Τι είναι? Τρέχα, τρέχα! Είναι στην κουζίνα! Ποιος? Το πνεύμα του κοριτσιού! Έβαλε να ζεστάνει γάλα! Ξύπνα, μωράς! Το διάλο και με τρόμαξες, εγώ το έβαλα! Από πότε πήγες γάλα εσύ? Από τότε που δεν πήγες στο σούπερ μάρκετ να πάρεις μπύρες. Άντε, τράβα για ύπνο και αύριο πρωί-πρωί να πας για ψώνια. Μήπως είδες που έχω βάλει τα γυαλιά? Αχ, στο σαλόνι τα άφησες, άιντε! Πάντως με πρόσωπο δεν μοιάζει. Καλά, τι λες? Ίδιος ο Μαγκαρίτης ο μπαμπάς μας είναι. Κοίτα τα μάτια του. Κοίτα τη μύτη του. Κοίτα τα αυτιά του. Δεν λέω. Του φέρνει λίγο. Όχι, να της το πεις, αγόρι μου. Να της το πεις. Να της το πεις, μπας και σ' ακούσει και πάμε να κοιμηθούμε επιτέλους. Κυρία Βασιλική μου, μάλλον υγρασία θα είναι. Αν θέλετε, ξέρω ένα παιδί που μπορεί να έρθει αύριο να σας το φτιάξει. Σε αυτή την πολυκατοικία γίνονται τρελά πράγματα. Γιατί δεν με πιστεύετε? Το πιο τρελό πράγμα εδώ μέσα είναι το προγαμείο συμβόλαιο του Χρήστου. Εγώ φεύγω. Καληνύχτα σας. Πάω για ύπνο. Καληνύχτα. Καλέ. Τι προγαμιαίο συμβόλαιο είπε? Λες να παντρευτούνε? Μη λες χαζά. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Ναι, ο μπαμπάς χαλκομανία γίνεται. Άντε πες του καληνύχτα και πάμε για ύπνο. Το περίεργο είναι ότι ήρθε χωρίς τη μαμά. Ναι, καλά. Αυτό είναι το μόνο φυσιολογικό. Έλα, προχώρα. Ανάθεμα την τύχη μου που με έριξε εδώ πέρα μέσα. Σου είπα, μωρέ. Σου είπα, δεν θέλω να με ξενυχτάς. Χάλια έχω γίνει. Μια μπύρα δεν έχεις να περάσει ώρα, μωρέ. Θέλω να πάω σπίτι! Δεν μπορεί να μην τάψεις. Πίσω στα όριστα άγρια βουνά. Να ακούω τίποτα. Εσύ ακούς φωνές εδώ μέσα. Εσύ και ζαντάρια. Κι από μας τι θέλεις? Μαργαρίτα, αυτή η μανία σου να πιάνεις κουβέντα με κάθε άγνωστο. Θανάση μου, ξύπνα, Θανάση μου. Είναι το κορίτσι της Σοφίτας. Να μην είναι και του living room. Η τηλεόραση των από κάτω είναι. Αποκλείεται, δεν βάζει ελληνικά τέτοια ώρα. Κανένα σου λέω. Είναι εδώ, μωρή, θα σε περάσουν για μουλή, το λέω. Άσε με. Τι? Παναγιά μου. Αμάν. Θα πεθάνουμε όλοι μας. Μέρι, δεν θέλω να πεθάνω ανήπαντρη. Όταν λέει όλοι, εννοεί όλοι, όλοι ή μόνο οι ιδιοκτήτες? Δικό σου είναι το σπίτι. Θέλω να φύγω. Θέλω να πάω σπίτι μου. Μάτι δεν θα κλείσουμε απόψε. Πήγαινε να δεις τι θέλει η κόρη του σατανά. Μα αυτό ακριβώς δεν πρέπει να κάνω. Ορίστε, εδώ το βιβλίο το λέει. Μην υποκύπτετε σε εγωισμούς και νάζια. Κάποια στιγμή το παιδί θα κουραστεί. Η εξώπορτα ήταν αυτή? Ότι θα την κοπανίσει νυχτιάτικα. Το γράφει?
Πάρα να σου κάνω παρατήρηση για κοινή ησυχία, διατάραξη. Εσύ μείνε εδώ. Ω, μόνη μου! Είναι τα παιδιά μέσα. Ναι, αλλά κοιμούνται. Θέλω να φύγει μαζί. Ω, παπα. Ακάτσε να σου πέρα ένα σκόρδο. Άσε μάτρε, Μαργαρίτα. Πιάσ' το λέγει ο Νικόλαος στην ησυχία του. Να ξέρεις, για σένα το κάνω. Αν είναι δυνατό στον 21ο αιώνα να υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν τα φαντάσματα. Μα δεν τα ακούς. Θέλω να πάω στη μαμά μου. Μπορείς να με πας στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να πάω μόνη μου. Ρε αγαπούλα μου, δεν είπαμε... Σκατά έπαθε πάλι. Δεν είπαμε ότι δεν βγαίνουμε έξω χωρίς άδεια. Πήγε ένας κυρίος από εκεί. Ο διαχειριστής θα ήταν, σου είπε τίποτα. Τίποτα. Είναι βλάκας. Κατάλαβα. Η ίδια η γιαγιά σου είσαι. Έλα, πάμε. Και μην το ξανακάνεις αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι, ρε παιδί μου, κόψω χώρια σας. Ξέρεις τι κίνδυνοι υπάρχουν έξω. Σε παρακαλώ, μην το ξανακάνεις αυτό. Και εκεί που σας είπα, εκεί που σας είπα εγώ. Τι ήθελε. Ήθελα να με πάρει μαζί της. Ευτυχώς που δεν πήγες, Θανάση μου. Γιατί με ξύπνιωσε. Εσύ φταίς. Της μίλησες και της έδωσες άρρωση. Εσύ φταίς. Πάμε μέσα, μην ξανάρθει. Παναγία μου. Ο Πέτρος ξύπνησε και θέλει να σου μιλήσει. Εμένα δεν μου λέει τι συμβαίνει, αλλά το παιδί είναι άσπρο σαν το πανί. Πάμε μέσα, πάμε. Μπαμπά, θέλω να σου πω το μυστικό μου. Πες το, παιδάκι μου. Χαίρομαι που με πιστεύεσαι. Μερικές φορές βλέπω νεκρούς ανθρώπους. Είναι κληρονομικό, παιδάκι μου. Κι εγώ το ίδιο. Αλήθεια. Είδα πριν από λίγο το κοριτσάκι της Σοφίτας. Πώς γίνεται αυτό. Φοβάμαι, μπαμπά. Τι θα κάνουμε. Συνέλευση. Η ζωντανή είναι νεκρή. Όλοι μαζί δεν χωράμε. Τέλειο. Μπράβο μου. Καλά, φοβερή ιδέα το κοριτσάκι. Πού το σκέφτηκες? Ποιο κοριτσάκι? Εγώ δεν έφερα κανένα κοριτσάκι. Α, καλά, τάπαξε ο πατέρας μου. Κόλλησε γι' αυτός από τους άλλους. Ή αυτό, ή... Παιδιά, εγώ έχω αρχίσει και φοβάμαι λίγο. Μήπως όντως ενοχλούμε τους νεκρούς. Αντε ρε βλάκα! Όχι, γιατί μπορεί να τα πάρουν στο κρανίο και να έχουμε άλλα μετά. Τζιμί, ο πρωταγωνιστής χαίστηκε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ωραίο πρωινό είναι αυτό. Αυτή είναι η κούπα μου. Η κούπα σου, το κουτάλι σου, το κουτάλι μου. Να σου πω, ακόμα σε αυτή την ανοησία έχεις κολλήσει. Τα κουρασάν είναι δικά μου. Εγώ τα αγόρασα. Τα δημητριακά σου είναι στο ντουλάπι. Το ντουλάπι δεν ξέρω πιανούν. Ήταν εδώ, τον αγόρασα το σπίτι, άρα είναι δικό μου. Παρακαλώ να πάρεις τα δημητριακά σου από το ντουλάπι μου. Α, η ζάχαρη είναι δική μου. Ναι, αλλά αυτή είναι η ζαχαριέρα της μαμάς μου. Σωστά. Η ζαχαριέρα σου. Να σου πω, το ξέρεις ότι κάνεις αμωρό. Άλλος είναι ο μωρός. Αυτός που πιστεύει στα προγαμιαία συμβόλαια. Εντάξει λοιπόν, τότε θα πάω να δω τηλεόραση στην τηλεόρασή μου. Αρκεί να μην κάτσεις στον καναπέ μου. Εντάξει, στο πάτωμα θα κάτσω. Να σηκώσεις το χαλί μου. Να σου πω, θα συνεχιστεί πολύ όλο αυτό το σου μου. Δεν ξέρω. Πρέπει να μιλήσεις με τον δικηγόρο μου. Εγώ είμαι ο δικηγόρος σου. Τάκη μου, εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Είμαι σίγουρη ότι αγαπιόμαστε πάρα πολύ και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ποτέ. Απλά με αυτό θα είμαστε πιο ήσυχοι. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγάπη μου. Πού να υπογράψω? Να, εδώ. Υπογράφω, υπογράφω. Ορίστε, βρε, είδες τι εύκολο που ήτανε. Βρε, καλώς στο Κιλιμάντζαρο. Γεια, Στάκη. Καλά είσαι, Ελένη? Καλά είμαι. Μωρό μου, τι σου έχω εγώ εδώ? Τι? Τι βρε, διαφημιστικά. Από ανθοπολία είναι. Να τα κάνω τι? Και εδώ στο λυσμό της εκκλησίας τρέχαζω. Νόμιζα ότι δεν σου άρεσαν. Ναι, αλλά επειδή ξέρω πόσο πολύ αρέσουν σε σένα, θέλω ο γάμος μας να είναι όπως την ονειρεύεσαι. Σε ευχαριστώ, ρε μωρό μου. Εγώ πρέπει να φύγω, να πάω, έχω να σιδερώσω τη στολή μου δίπλα. Έχω να, και πρέπει να φύγω. Ναι, πάω, γιατί... γεια σου, Τάκη, γεια σου, Τάκη. Κάτσε, μωρό μου, θέλω να σου πω κάτι. Κοίτα, το ξέρω ότι ήμουνα λίγο διστακτικός με όλο αυτό το θέμα του γάμου, τώρα τελευταία. Αλλά μετά σκέφτηκα πόσο πολύ με εμπιστεύεσαι για να θες να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου μαζί μου. Και τελικά το κατάλαβα.
Αυτό είναι γάμος. Να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ που να θες να μοιραστείς τα πάντα μαζί του. Και εγώ αγαπώ, σε αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ, 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 πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα πά. Τι είναι αυτό? Α, τίποτα. Ο τιμοκατάλογος του Κέτεριν. Να γίνω εδώ. Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα. Κάτσε, βρε, να ρίξω μια ματιά. Δεν είναι... Προγαμείο συμβόλαιο. Πώς να γίνετε καλός πατέρας, κεφάλαιο 9. Μοιραστείτε δραστηριότητες με το παιδί σας. Ρεβέκα μου, Ρεβέκα μου, θες να κάνουμε κάτι μαζί? Τι να κάνουμε? Ξέρω μόνο, οτιδήποτε, τι θέλεις? Ωραία, να πάμε για υπασία. Υπασία! Μόνο που εγώ δεν ξέρω υπασία. Να πάμε για bowling. Bowling, bowling. Ούτε βέβαια bowling ξέρω, αλλά θα μου μάθεις εσύ, έτσι? Βαριέμαι. Να σου πω, θέλεις να πάμε στις κούνιες? Αποστολή, δεν είμαι μωρό. Βεβαιωθείτε ότι οι δραστηριότητες που προτείνετε ταιριάζουν με την ηλικία του παιδιού. Τώρα, μωρέ μου, το λες. Αγαπητοί συγκάτοικοι, μαζευτήκαμε σήμερα. Τι θόρυβος είναι αυτός! Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε, ένας-ένας. Πρώτο θέμα. Κύριε Μπαλαχ... Το και μη σε παρακαλώ, ρε Μανώλη! Προειδοποία πριν αγγίξεις, ξέρεις την κατάσταση τώρα. Βγήκε, βγήκε, βγήκε. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Μα δεν έχουμε δεύτερο. Ε? Σωστά. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ανεξήγητα συμβάντα και τις απειλητικές παρουσίες από το υπερπέραν στην πολυκατοικία. Υπερπέραν! Δεν μιλάτε σοβαρά! Υπάρχουν πνεύματα που μας μιλάνε! Α, δεν το πιστεύω. Γιατί τέτοιες αχλαμάρες κάνουμε το χρόνο μας? Δεν είναι καθόλου σε αχλαμάρες. Θα σας εξηγήσω μετά το πέραν στη συνέλευση. Μετά από επίμονη αναζήτηση στο διαδίκτυο, κατέληξε εις κάποιον εξορκιστή, ο οποίος μου φαίνεται σοβαρό. Αυτά τα δύο μαζί δεν κολλάνε. Σε παρακαλώ πολύ. Είναι καθηγητής μαθηματικών και αστρονομίας, απόφοιτος ξένου πανεπιστημίου. Και μου εξήγησε ο άνθρωπος. Συγγνώμη, κατά λάθος. Πηγαίνω να προσέχουμε τα πόδια μας. Φίλε αγάπη, μου εξήγησε, λέω, ότι πρέπει να καθαρίσουμε το χώρο της πολυκατοικίας από τις αρνητικές ενέργειες και όλα τα όντα του αστρόκοσμου που τυχόν βρίσκονται στην γήινη τούτη διάσταση. Το θέμα είναι ότι αυτός ο εξορκιστής είναι λιγάκι ακριβούτσικος. Από τότε που τους κάνανε ταινία, δεν ξέρουν τι ζητάνε πια. Κοινόχρηστα για εξορκιστή που ξανακούστηκε. Εγώ δεν πληρώνω για τέτοιες γελοιότητες. Εσύ να μην το καθαρίσεις το σπίτι σου από φαντάσματα. Εγώ λέω να φέρουμε έναν παπά και να του δώσουμε ό,τι έχουμε ευχαρίστηση. Θα μας κοστίσει περισσότερο. Δεν γίνεται. Καλύτερα να έρθουν οι ειδικοί, οι εξορκιστές. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της προσλήψεως εξορκιστού? Είναι φτηνότερος. Ωραία, κατοχυρώθηκε. Ωραία. Προσλαμβάνουμε. Θα σας ενημερώσω για τα περαιτέρω. Ναι, αλλά να έρθει πριν νυχτώσει. Πώς τίποτε. Εννοείται. Πώς ήταν? Προσλαμβάνεσαι. Αχ, επιτέλους μια ταινία. Τι πρέπει να κάνω? Δεν έχεις να κάνεις και πολλά, γιατί ο ρόλος σου είναι δεύτερος. Ο πρωταγωνιστής είμαι εγώ. Πώς σου φαίνεται που τα έχεις με έναν πρωταγωνιστή? Πώς φορές θα σου πω ότι δεν είμαστε ζευγάρι? Αφού είσαι έτσι και εγώ δεν θα σε καλέσω στην πρεμιέρα μου. Είχα μια φαγούρα για την μπούρδα σας. Α, σε εξίσω. Πώς να γίνετε σωστός πατέρας? Κεφάλαιο 25. Τι να κάνετε σε περίπτωση που τα προηγούμενα 24 κεφάλαια δεν έχουν αποτέλεσμα? Στείλτε το παιδί σας για εξορκισμό. Ή αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, βάλτε το εσωτερικό σε σχολείο στην Ελβετία. Κυρίως στην Δυτική και... Πότε θα βγει η επόμενη πτήση? Πρίκυπέσσα μου, δεν είσαι καλά? Πώς, αυτό το σπίτι με πνίγει. Σε αυτό συμφωνούμε. Δεν έχει καν κήπο. Μα τα σπίτια στο κέντρο, αγάπη μου, δεν έχουν κήπο. Τι να κάνουμε τώρα? Γιατί έχεις της μαμάς? Εννοείς το σπίτι του φίλου της μαμάς. Έχουμε και δύο σκυλάκια που παίζουμε. Πώς πω, θέλεις να σου πάρω ένα σκυλάκι? Όχι, όχι. Το καημένο να είναι εδώ στο διαμέρισμα όλη την ώρα, όχι. Έχεις και άδικο. Εδώ εμείς δεν αντέχουμε. Ρε σε Αποστόλη, βαριέμαι.
Ρεβέκα μου, αν δεν μπορείς, θα τηλεφωνήσω στη μαμά να έρθει να σε πάρει. Θα ρίξω τα μούτρα μου και θα τη τηλεφωνήσω. Σε παρακαλώ, μη με λες Αποστόλη. Εντάξει, δεν είμαι και ο καλύτερος πατέρας, αλλά δεν είμαι και ο θυρωρός. Πάμε μια βόλτα. Χρειάζεται και λίγο αέρα. Είσαι χάλια, μπαμπά. Αγάπη μου, έτσι μωρέ, έτσι, μπαμπά, μπαμπά. Πες μου, τι θες να κάνουμε. Στο σκύρος που έχω εδώ. Με τα λεφτά του φίλου της μαμάς. Τότε γιατί να παντρευτούμε αν μας έχεις καταδικάσει ήδη σε διαζύγιο. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, ρε αγάπη μου. Μια απλή τυπικότητα είναι το συμβόλαιο. Ναι, καλά. Είναι σαν την ομάδα που κατεβαίνει στον τέρμι με ψυχολογία loser, κατεβαίνει να χάσει και χάνει. Πολύ πετυχημένη σύγκριση. Αυτή μου ήρθε πρόχειρη. Όλα έτσι επιπόλαια τα αντιμετωπίζεις, γι' αυτό δεν μπορείς να με καταλάβεις. Ωραία, επιπόλαιος είμαι. Πρικοθύρας είμαι, καθυστερημένος είμαι, τη κατάθεση και με παντρεύεσαι. Εξέχασε το ρηματοσυμβόλαιο, μαν! Φέρτε να το υπογράψω. Όχι, δεν θέλω. Και είμαι σίγουρος είναι η ιδέα του πατέρα σου αυτή, ε. Να του πεις να βάλει τα λεφτά εκεί πέρα που ξέρει. Δεν έχω ανάγκη εγώ τα λεφτά του. Ούτε κι εγώ έχω ανάγκη τίποτα δικό σου. Και το μήνα του μέλλοντος εγώ το πλέον από την τσέπη μου με δικά μου λεφτά. Δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει, μπορεί να μην σε πήγαινα στη Χαβάη ή να σε πήγαινα στο διακόπτο, αλλά εγώ θα τα βάζω τα λεφτά. Μα εγώ δεν σου ζήτησα εξωτικά ταξίδια. Να είμαι μαζί σου, σου ζήτησα. Έλα, φέρτε να το υπογράψω. Έτσι δεν θέλω να υπογράψει τίποτα. Όχι, θέλω εγώ τώρα. Σίγουρα. Σίγουρα. Πάμε να πιούμε κάτι να συνέλθουμε. Πάμε, ναι. Κερνάω. Ναι, καλά κάνεις γιατί κρατώ ψηλά πάνω. Κακοκαιρία, κυρίως την δυτική... Α! Δεν τσάκωσα. Έβλεπες την τηλεόραση μου. Όχι. Καθάριζα το τραπεζάκι μου, ήταν το τηλεκοντρόλ σου απάνω και κατά λάθος πατήθηκε. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Ρίξε μια ματιά εδώ. Και! Όχι στον καναπέ μου. Τι είναι αυτό? Ένα συμβόλαιο που συνέταξε ειδικά για εμάς. Καλά, θα το διαβάσω πριν κοιμηθώ. Τώρα! Ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου, ό,τι είναι δικό σου είναι και δικό μου. Τώρα αυτό ισχύει. Αν το υπογράψεις, ισχύει. Δεν υπογράφω τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν είναι ανάγκη. Μην το παίρνεις πάνω σου, για τα κουρασάν το έκανα. Μα τέλος πάντων, πότε θα έρθει κι αυτός ο εξορκιστής! Νύχτωσε! Ναι, η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησε κάπως. Καλά λένε να μην εμπιστεύεσαι τις γνωριμίες στο ίντερνετ. Αφού είναι άχρηστος, μωρέ, ούτε ένα ραντεβού δεν μπορεί να κλείσει σωστά. Για βούλος το εσύ! Μη σε βουτήξω το μαλλί και σε φέρω δύο βόλτες! Ο άνδρας μου είναι ο μόνος που πήρε την πρωτοβουλία. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Μάλλον δεν είναι αυτός. Να φωνάξουμε την αστυνομία. Να μας κάνει τι καλέ. Έχουμε ένα πτώμα στην πολυκατοικία. Ίσως πρέπει να την καλέσουμε. Τι να κάνει η αστυνομία, κύριε Παλαφούτη. Να συλλάβει το πνεύμα. Άσε που μπορεί να νομίσει ότι το κάνατε εσείς. Αυτή η φαρμακομίδα με τις κατάρες της. Λύσαξες πια με τα κορίτσια. Εγώ είμαι άνθρωπος της εκκλησίας. Δεν πιάνουν οι κατάρες μου. Έτσι τις λέω για να ξεσπάω. Άντε, έλα, έλα, πάμε, πάμε. Το φάντασμα! Αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Άστι, Αποστόλη, άστι! Να την αφήσω, ρε Σαθανάη, στο τι τον αποτρώει, θα μπορέσει να γίνει. Το κοριτσάκι τη Σοφίτα, θα μα σκοτώσει όλου! Και ο κοριτσάκι τη Σοφίτα, ρε, η κόρη μου, Ρεβέκα. Το λέω, δεν με μετραβά. Η εγγονή μου είναι ηλίθιε. Τώρα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σύντομα θα καταλάβετε. Αλήκητη, που χτύπησε το δόντι σου. Έφανε! Πέθανε πριν από λίγο ήταν πεθαμένη! Εσείς πεθαμένοι είστε! Και αφού είμαι πεθαμένος γιατί πνιώνω το στεγαστικό κερατά! Πεθαμένοι! Είμαστε όλοι πεθαμένοι! Στοπ! Κεραπ! Μανά, πού να βλέπεις τη φάτσα σου! Ήμουνε καλή, να το πάμε άλλη μία! Δεν χρειάζεται, μωρό μου. Ήσασταν όλοι καταπληκτικοί! Δηλαδή? Τι δηλαδή? Θέλω μόνο να θυμάστε τον τίτλο. Η καταραμένη Σοφίτα. Είστε οι πρωταγωνιστές στο πρώτο μου θρίλερ! Καλά ρε, είσαι τελείως τρόπας! Αμπα θέλαμε καμιά συγκοπή, βρε ηλίθιε! Μεγάλες γυναίκες είμαστε! Σας παρακαλώ πολύ! Κανονικά θα έπρεπε να με ευχαριστείτε, όχι! Τι να σε ευχαριστήσουμε, πρώτα! Θα εισηγητώσεις από ό,τι σου έλεγα! Πρέπει να πληρώσει που κοροϊδεύσε ολόκληρη η πολυκατοικία και τους ενίκους της! Είμαστε όλοι πεθαμένοι, ε, Μανολάκη! Καλά, δεν το είπα! Η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει ανέβαινε.